Ισχυρό ναι στον προϋπολογισμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της Δολοκαρνανίας για το έτος 2010, είπε η συντριπτική πλειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση του οργάνου. Με την παράταξη του Γιώργου Σολτάτου να αντιδρά για τον χρόνο στον οποίο έγινε η ψήφιση του προϋπολογισμού, αφού διανύουμε προεκλογική περίοδο. Το ύψος του προϋπολογισμού που θα εκτελεστεί το 2010 ανέρχεται στον ποσό των 70.511.331 ευρώ, από τα οποία τα 7.714.173 θα καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες, τα 25.876.508 είναι οι μεταβιβαστικές πληρωμές και το υπόλοιπο ποσό, τα 36.920.650 ευρώ, θα διατεθεί για επενδύσεις. Σήμερα με τον εισηγητή αντινομάρχη Αντώνη Γαλαζούλα, στόχος του προϋπολογισμού είναι η ορθολογική διαχείριση των πόρων, καθώς και η ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων και επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι το 2009 στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του Λακαρνανίας υπήρχε μεγάλη μείωση θεσμοθετημένων πόρων από τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων και οχημάτων, κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας για σχολική στέχη, ταμείο εθνική οδοπηγία, χρήματα για συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου. Και ενώ προβλέψαμε, κύριε Πρόεδρε, στον προϋπολογισμό μας τα χρήματα όπως αυτά διαμορφώνονται, αυτό λέει η εγκύκλιος και το άρθρο 87 του Προεδρικού Διατάγματος 3096, όταν συντάσσουμε τον προϋπολογισμό, ενώ προβλέπουμε τα χρήματα που παίρνουμε τώρα να είναι και η βάση του προϋπολογισμού για το 2010. Διαπιστώνουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι η δόση αυτή είναι μειωμένη κατά 109.000 ευρώ. Εμένα τουλάχιστον με βάζει σε προβληματισμό αυτό, μια ανησυχία. Το ίδιο πιστεύω και του συναδέλφου. Καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, πόσα χρήματα θα μας λείψουν συν τα άλλα χρήματα που έχουν να κάνουν με τα τέλη ταξινόμησης, όπου για τη χρήση του 2009 υπολογίζαμε και έτσι ήτανε να εισρέψουν στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2 εκατομμύρια ευρώ. Η προσπάθεια λοιπόν είναι, θα πρέπει να είναι και ο στόχος και ο σκοπός των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και οι ΚΑΠ να αυξηθούν, αλλά και όλα τα άλλα τα έσοδα, και δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό. Δηλαδή, αν δείτε τις λειτουργικές δαπάνες, ενώ από τους ΚΑΠ είναι 4.200.000 τόσο, οι συνολικές δαπάνες λειτουργικές είναι 7 εκατομμύρια. Δηλαδή, έχουμε 3 εκατομμύρια ακόμα από διάφορες επικουργήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι θεσμοθετημένες. Μέσα εκεί είναι και το τέλος μεταβίβασης, το οποίο φέτος έγινε αυτό που έγινε. Του χρόνου μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Θα πρέπει αυτά για μας να θεσμοθετηθούν. Πάντως όμως για το συγκεκριμένο προϋπολογισμό η θέση, η δικιά μας απαράταξη είναι αυτή που θα αναλυθεί στη συνέχεια. Στο ξεκίνημα όμως ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή η χώρα μπήκε σε προεκλογική περίοδο και είναι και σύντομη, εμείς θεωρούσαμε ότι οι δύο παρατάξεις, τουλάχιστον μεγάλη, γιατί από εμάς δεν μπορεί να γίνει, θα έπρεπε να ζητήσουν την αναβολή του θέματος αυτού και να μην πούμε στα στενά όρια που βάζει η εγκύκλιος ότι πρέπει να ψηφιστεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και μέχρι αλλιώς αυτοδίκαια του Συμβούλιου συνέρχεται την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου είναι οι εκλογές. Και γιατί το λέμε αυτό? Για μας, απαράταξη, δεν θα υπάρξει μια διαφορετική πολιτική ανεξαρτήτως του νικητή των εκλογών που μας έρχονται. Γιατί είναι και οι δύο, τα δύο μεγάλα κόμματα, προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτή που λέμε εμείς και έχουμε βαρεθεί, το ευρωμονοδρόμιο. Το οριστικό ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων και πόρων των οργανισμών αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, με συνταγματική μάλιστα κατοχήρωση, πρότεινε στην ομιλία του νομάρχη του Λακαρνανίας Τίμιος Σόκος. Δεν μπορεί κρίσιμα θέματα για την ανάπτυξη της περιφέρειας, όπως η διάθεση κονδυλίων και τη σχολική στέγη, την πολιτική προστασία και η συντηρήση επαρχιακών οδικών αξώνων, να γίνονται με αδιαφάνεια ή να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής συνδιαλλαγής. Χρειάζεται πολιτική βούληση για διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική αυτοδυναμία, είπε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σόκος. Τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση δεν θα διορθωθούν έτσι, αν δεν ξεκαθαριστούν με σαφήνεια και σε κάποιες περιπτώσεις και με συνταγματική δέσμευση οι αρμοδιότητες, καθώς επίσης και οι πόροι της αυτοδιοίκησης και του πρώτου βαθμού και του δεύτερου βαθμού. Θα πω συγκεκριμένα πράγματα. Είναι αρμόδια η αυτοδιοίκηση του δεύτερου βαθμού για τη σχολική στέγη. Τακτικό έσοδο για τη σχολική στέγη δεν υπάρχει.
είναι θέμα διασυνδέσεων, παρασκηνίου, χρήματα που δίνονται κάτω από το τραπέζι, διαμεσολάβησης βουλευτών και παραγόντων. Και αν και κατά πόσο ο νομάρχης και η νομαρχία θα είναι αρεστή στην κεντρική εξουσία, στην κυβέρνηση. Αυτά είναι πράγματα που πλέον έχουν ξεπεραστεί και στις χώρες του τρίτου κόσμου. Ένα επιπλέον ζήτημα. Θεσμοθετήθηκε από τον κύριο Σουφλιά η αρμοδιότητα συντήρησης του επαρχιακού δικτύου. Βγήκε και το κόστος συντηρήσεων, 120 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Δεν πήραμε παρά μόνο 20 εκατομμύρια από τα 120 η αυτοδιοίκηση να αποκτήσει πραγματική διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική αυτοδυναμία.